Ένα δεύτερο λοιπόν lockdown, αλλάζουμε περιοχή για την Αγγλία που θα ισχύσει έως και τις 2 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε έκτακτη συνέντευξη τύπου προημερών. Όπως είπε, χωρίς πρόσθετα μέτρα, η χώρα κινδυνεύει να βλέπει πολλές χιλιάδες θανάτους την ημέρα, θανάτους περισσότερους από αυτούς του Απριλίου, ενώ σχολίασε ότι ο κορεσμός του δημοσίου συστήματος υγείας θα ήταν μια ιατρική και ηθική καταστροφή, με τους γιατρούς να καλούνται στην ουσία να επιλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Από την Πέμπτη λοιπόν οι κάτοικοι της Αγγλίας δεν βγαίνουν από το σπίτι παρά μόνο για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας, όταν δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, άσκησης χωρίς όριο στο πόσες φορές μπορεί να ασκηθεί κανείς, για αγορά τροφίμων και φαρμάκων, αν δεν μπορούν να τα προμηθευτούν διαφορετικά και για ιατρικούς λόγους ή για παροχή βοήθειας σε ευπαθείς συμπολίτες μας. Το πρώτο γενικό σχήμα της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και της καραντίνας όλοι λίγο πολύ το ζήσαμε. Ελάτε τώρα, είμαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, έναν άνθρωπο συμπολίτη μας που ζει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αγγλία, τον Γιώργο Νελόπουλο, τον οποίο καλησπερίζω για μία ακόμη φορά. Γιώργο μου, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλησπέρα σας από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα από το Λονδίνο, όπου όπως πολύ σωστά είπες, Γιάννη Κομινέ, χορεύει πλέον στους ρυθμούς του δεύτερου lockdown από αύριο τα ξημερώματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, η Αγγλία στη Βουλή των Κοινοτήτων υπερψηφίστηκε το σχέδιο που πρότεινε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία του COVID-19, πώς γνωστό έχει οδηγήσει στα όρια όλα τα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Αυτή η έγκριση της πρότασης με ψήφους 516 υπέρ και 300 μόλις κατά ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι το Αντιπολιτευτικό Εργατικό Κόμμα είχε ανακοινώσει ότι θα την ψήφιζε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι εργατικοί επέκριναν τον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι άργησε πάρα πολύ να πάρει μέτρα. Από την άλλη, τα στελέχη των συντηρητικών επικρίνουν τον Τζόνσον γιατί θεωρούν ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Υπερβολικά, ξυπερβολικά, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 492 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον COVID-19. Μάλιστα. Και για αυτά τα νούμερα φαντάζουν άγνωστα. Θυμίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από τις 13 Μαΐου. Επίσης, να πούμε ότι αν σας φαίνονται πολλά τα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 25.177 κρούσματα. Όπως καταλαβαίνεις, το Ηνωμένο Βασίλειο βράζει από τον κορονοϊό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ήταν το λιγότερο. Γιατί να σκεφτεί κανείς ότι 492 θάνατοι καθημερινό, μιλάμε μέσα σε μια εβδομάδα για χιλιάδες θανάτους. Δεν είναι λίγο. 492 θάνατοι μόνο για μια μέρα. Άρα σε μια εβδομάδα μιλάμε γύρω στους 2.500 θάνατους περίπου, 2.000 και κάτι. Αυτά είναι τα άσχημα νέα της ημέρας. Τώρα, αν ψάχνουμε μέσα σε όλο αυτό την πανδημία να βρούμε κάποια ακτίδα ελπίδας, ελπίδα η οποία έχει να κάνει με αισιοδοξία, είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, αρχίζει το Δεκέμβριο, τον επόμενο μήνα δηλαδή, η διανομή του εμβολίου σε ομάδες ηλικιωμένων άντων των 85 χρονών και στο ιατρικό φυσικά και νοσηλευτικό προσωπικό, όλα αυτά βέβαια στην Βρετανία, όπου σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η επιλογή για τον εμβολιασμό θα δρομολογηθεί από το GP και αυτό θα γίνει, όπως είπαμε, σε ειδικές ομάδες, οι οποίοι φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Δύο εμβόλια αυτή τη στιγμή προορίζονται για άμεση χρήση, παρόλο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας Βρετανίας δεν έχει επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα αυτά της Daily Mail, ότι η διανομή αυτών των εμβολίων θα αρχίσει να γίνεται μέσα στο Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει φυσικά για κάποια ημερομηνία. Και τα εμβόλια αυτά είναι το ένα, γιατί δεν μπορούμε να αναφέρουμε εταιρείες, το ένα είναι το οποίο είχε ξεκινήσει το περίφημο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το άλλο είναι επίσης μιας αγγλικής κορυφαίας ιατρικής εταιρείας. Μιλάμε για δύο εμβόλια τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο δοκιμών σε ανθρώπους
με το ένα από τα δύο να παρουσιάζει, όπως όλα δείχνουν, τα αποτελέσματά του την περίοδο των Χριστουγέννων. Και μιλάμε για αυτό το Πανεπιστήμιο της Εξφόρδης, όπως λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, μιας και πάντα σύμφωνα με αυτό, η Daily Mail έπιασε, τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρουμε, κάποιο email το οποίο προοριζόταν για αλλού και είχε αυτή την πληροφορία μέσα. Μάλιστα. Αν ψάχνουμε να βρούμε για κάποιο μια ακτίδα ελπίδας, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό. Γιατί όπως ξέρετε, ναι, στις τελευταίες, σαν να μην μας έφταναν ο κορονοϊός και οι θάνατοι και τα πολλά κρούσματα, είχαμε και το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Και μάλιστα αυτό το επίπεδο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε πλέον και από σημαντικό η βαθμίδα πήγε σε σοβαρό. Δηλαδή από τις 5 βαθμίδες συναγερμού που υπάρχουν για τρομοκρατία ανέβηκε στην 4η. Μιας και η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ενιαίο κέντρο ανάλυσης τρομοκρατίας, μετά φυσικά και από τα δύο αιματηρά χτυπήματα τόσο στη Βιέννη όσο και στην Γαλλία. Ο συναγερμός ασφαλείας βρισκόταν ήδη στην τρίτη βαθμίδα, τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι που σήμαινε πως ένα τρομοκρατικό χτύπημα θεωρούνταν πιθανό. Σας θυμίζω πέρσι βέβαια ότι είχαμε το θέμα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στο London Bridge, θα θυμάστε τότε. Ναι, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αντιδρώντας αυτή την πολύ νεκρή επίθεση της Βιέννης, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος, προσθέτοντας ότι οι Βρετανοί στέκονται ενωμένοι με τους Αυστριακούς απέναντι σε αυτό το θέμα της τρομοκρατίας. Μάλιστα. Γιώργο, λοιπόν, από την Πέμπτη, από αύριο δηλαδή, ξεκινάει το γενικό lockdown και στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα μήνα. Η απόφαση λέει ότι μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου, στις 2 Δεκεμβρίου, αν δεν υπάρξει κι άλλο. Σε αυτό κάποια σημεία κλείνοντας που είναι πολύ σημαντικά θα πρέπει να τονίσουμε, είναι το γεγονός ότι η στήριξη που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης και ενώ ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Σουνάκ, είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τους 8 μήνες στήριξης και τα πολλά δισεκατομμύρια που δαπάνησε το Ηνωμένο Βασίλειο για τη στήριξη των εκατομμυρίων ανέργων, γύρω στο 9 εκατομμύρια, τα οποία έπαιρναν αυτό το επίδομα που σας θυμίζω ήταν το 80% του μισθού του κάθε εργαζόμενου. Αυτό λοιπόν το επίδομα πλέον έχει επεκταθεί για έναν μήνα ακόμη, μιας και όπως καταλαβαίνουν οι άνθρωποι της κυβέρνησης, χρειάζονται στήριξη οι πολίτες και όλο αυτό το πρόγραμμα μόνο για ένα μήνα θα κοστίσει 200 δισεκατομμύρια λίρες στο ήδη επιβαρημένο, όπως καταλαβαίνετε, βρετανικό οικονομικό σύστημα τους τελευταίους μήνες, όπως φαντάζομαι γίνεται και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τα σχολεία, τα οποία θα μείνουν ανοιχτά. Καταρχάς, μένουν ανοιχτά μόνο τα σχολεία. Όλες οι βαθμίδες, Γιώργο. Όλες οι βαθμίδες μένουν ανοιχτές, χωρίς εδώ να κάνουμε μια σημείωση, χωρίς να χρειάζεται μάσκα για τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν τους επιβάλλεται να φορούν μάσκα. Ναι. Από εκεί και πέρα, μένουν ανοιχτά όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα φυσικά τα φαρμακεία και κλείνουν εστιατόρια, μπαρ και φυσικά τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα. Μένουν ανοιχτά μόνο για delivery και για take away. Οποιοςδήποτε δηλαδή, θα θέλει να παραγγείλει φαγητό, καφέ, οτιδήποτε, μπορεί είτε delivery ή να με τη μάσκα φυσικά και μόνο να εισέλθει στο κατάστημα, να κατεβάσει και να σκανάρει με το κινητό του μια ειδική εφαρμογή με τον γνωστό QR code για να μπορέσουν έτσι, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κορονοϊό, να βρουν το συγκεκριμένο πελάτη και να γίνουν οι διασταυρώσεις. Τα τεστ συνεχίζονται καθημερινά δωρεάν από το NHS και επίσης υπάρχει η ελπίδα ότι σε αυτές τις 25 μέρες που ουσιαστικά θα κλείσει η Αγγλία με αυτό το γενικό lockdown, θα μειωθεί ο καταιγιστικός βαθμός των θανάτων και των κρουσμάτων, που σας είπα πριν από λίγο, δεν είναι μικρός. Μιλάμε 392 θανάτους μόνο σήμερα. Γιώργο μου, καλή δύναμη σε όλους μας, καλή δύναμη σε σένα προσωπικά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Βράδυ από το Λονδίνο, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.